Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι Αριστοτρίτη και κανονικά πρέπει να είναι 29 Νοεμβρίου, ναι. Έτσι νομίζω και εγώ. Να γιορτάσουν, να ζήσουν όσοι γιορτάζουν αύριο. Να ζήσουν οι Ανδρούλες, οι Ανδρέιδες, οι Ανδριάνες και σχετικά. Και όλα τα λοιπά. Θυμόμαστε τις γιορτές, οι οποίες έχουμε κάποιους συγγενείς. Εγώ ήταν η ψυχιά μου που τη λένε Ανδριάνα και τον πατέρα μου. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο, πώς θα τα βγάλουμε πέρα αυτόν τον χειμώνα μου που βλέπετε δύσκολος. Υπάρχει ένα ωραίο ερώτημα που έχει να κάνει με την οχύρωση των παιδιών για το πώς χτίζουμε δυνατές αλλά και σωστές προσωπικότητες που δεν μοιάζουν εύκολους στόχους για κακοποιητές. Λέει μια φίλη, δύο συνομήλικα αδερφάκια ξεκινάνε το δημοτικό. Το ένα είναι παιδί της κοιλιάς και το άλλο παιδί της καρδιάς. Με καθοδήγηση ψυχολόγου έχουν γνώση της κατάστασης. Δηλαδή, έναν παιδί υιοθετημένο και έναν παιδί το οποίο είχε γεννηθεί με φυσικό τρόπο από τους γονείς. Πώς οχυρώνουμε αυτά και άλλα παιδάκια για να αντιμετωπίσουν τα ενδυνάμει κακεντρεχή σχόλια των παιδιών. Τι τους λέμε? Αν σε πειράξει κάποιος να το πεις της δασκαλάς, αν σε πειράξει κάποιος να προσπαθήσεις να το εξηγήσεις αλλά δεν καταλαβαίνεις, άστο. Πώς βοηθούμε τα παιδιά μας να χτίσουν δυνατές αλλά και υγιείς προσωπικότητες που να μην μοιάζουν εύκολος στόχος για κακοποιητές. Ναι. Κοίταξε να δεις, είναι εύλογο το ερώτημα στις εποχές που ζούμε, αλλά και πάντοτε. Νομίζω είναι ένα διαχρονικό θέμα αυτό, γιατί ο εκφοβισμός, ο σχολικός, ο κοινωνικός, πάντα υπήρχε. Από τον καιρό του Dickens που έγραφε βιβλία υπάρχει, δεν υπάρχει και πιο πριν πολύ, απλά μας τον παρουσίασε. Αλλά ωστόσο χρειάζεται να είναι ενδυναμωμένα τα παιδιά μας, να είναι ψυχικά ανθεκτικά, να γνωρίζουν, να έχουν αυτογνωσία, να ξέρουν τον εαυτό τους, να αγαπούν τον εαυτό τους για να μπορούν να τον προστατεύουν και να τον υπερασπίζονται. Ό,τι και να είναι, είτε είναι κοντύτερα από κάποια άλλα παιδιά, ψηλότερα από κάποια άλλα παιδιά, πιο εύσωμα από κάποια άλλα παιδιά, πιο αδύνατα από κάποια άλλα παιδιά, η παιδιά της κοιλιάς, η παιδιά της καρδιάς, ό,τι και να είναι, η ενδυνάμωση και η αυτοφροντίδα και η αγάπη προς τον εαυτό χρειάζεται να εμφυσιθεί από πολύ μικρή ηλικία για να μπορεί το παιδί να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του και τον εαυτό του τον ίδιο. Λοιπόν, εκτός από την παρουσία, την πολύ ενσυνείδητη και πολύ καλή δουλειά που μπορούν να κάνουν οι γονείς μεγαλώνοντας παιδιά, το έχουμε μπει πάρα πολλές φορές, ότι είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε γιατί κάνουμε παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν να κάνουν παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Είναι κατάλληλοι να κάνουν παιδιά και άλλοι που δεν έχουν τις αντοχές να κάνουν παιδιά. Και άλλοι που έχουν να μεγαλώσουν το δικό τους παιδί, το εσωτερικό παιδί, και ίσως να μην τους μένει χρόνος και χώρος για να μεγαλώσουν και άλλα παιδιά. Δηλαδή αυτό το κοινωνικό στερεότυπο ότι όλοι κάνουμε να γίνουμε γονείς, κάποια στιγμή πρέπει να το αναπροσδιορίσουμε. Έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο για αυτό που λέει «Κενά παιδιά, η απουσία της παιδικότητας στη ζωή μας». Το βάλουμε στην περιγραφή του βίντεο. Το οποίο έτσι θέτω αυτό το ερώτημα. Γιατί και εγώ ως μητέρα και που ασχολούμαι με παιδιά, λόγω και του επαγγέλματος, βλέπω ότι είναι από τα πιο δύσκολα project που έχω στη ζωή μου. Είναι μια διαβίου κατάσταση, η οποία χρειάζεται συνεχώς να είσαι εκεί, συνεχώς παρών, συνεχώς να ενδιαφέρεσαι, να σκύβεις πάνω από τις ανάγκες των παιδιών σου, και σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση, θέλει πάρα πολλά γερά νεύρα. Το βρήκα. Κενά παιδιά, το άδειασμα της παιδικότητας. Το σημειώνω για να μπει στην περιγραφή του βίντεο. Οπότε χρειάζεται οι γονείς να είναι μια γροθιά μαζί, δηλαδή το γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης όσο γίνεται να είναι κοινό, προκειμένου να μπορούν τα παιδιά να πάρουν μια κοινή γραμμή διαπαιδαγώγησης. Και όταν δεν είναι κοινό, εκεί προκύπτουν οι δυσκολίες. Δηλαδή, ο ένας μπορεί να είναι απαθής, ο άλλος να είναι πολύ ενεργητικός, ο ένας να δίνει πάρα πολύ παρουσία και ο άλλος να είναι απόν, ή γενικότερα ο ένας να είναι πολύ, να μην χαλάει χατήρι και ο άλλος να είναι πιο αυστηρός. σε αυτά τα έτσι, δίπολα γονεϊκότητας υπάρχουν πάντοτε οι δυσκολίες. Οπότε σίγουρα η διαπαιδαγώγηση παίζει τον αρφά και τον πιο σημαντικό ρόλο. Και μετά είναι όλα αυτά, όλα αυτά που μαζί με τους γονείς βοηθούν το παιδί ή δεν το βοηθούν να δομήσει το εγώ που προσπαθεί να το δομήσει το εγώ του. Είναι το σχολείο και ο κοινωνικός περίγυρος. Λοιπόν, το σχολείο υπάρχουν παιδιά που έχουν αξιωθεί και οικογένειες που έχουν αξιωθεί να έχουν υπέροχους δασκάλους και υπέροχους εκπαιδευτικούς που να αγαπάνε το επάγγελμά τους και να το ασκούν με λειτουργηματικών τρόπο. Και υπάρχουν και εκπαιδευτικοί δυστυχώς που είτε είναι κουρασμένοι είτε δεν ήταν αυτό που ήθελαν να γίνουν, έτυχε να γίνουν εκπαιδευτικοί, που δεν είναι και τόσο εκπαιδευτικός ο ρόλος τους. Εκεί λοιπόν χρειάζεται πάλι να είμαστε εκεί, να φουγκραστούμε τη δυσκολία του παιδιού και να το βοηθήσουμε. Να το βοηθούμε από τη μία να αναπτύξει τις δοστικές του ικανότητες, δηλαδή τη μνήμη του, την προσοχή του, τη συγκέντρωση του, τις γνώσεις που πρέπει να έχει, την κριτική του σκέψη, την αυτονομία του, την ελεύθερη βούληση, την αντιληπτική δυνότητα, την ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων, όλα αυτά που είναι σοβαρές γνωστικές λειτουργίες που πρέπει να καλλιεργηθούν σε έναν παιδί και από εκεί και πέρα να το βοηθήσουμε να προσαρμόζεται στις τόσες πολλά δύσκολες καταστάσεις που έχει ένα σύστημα. Δηλαδή το πώς μπορεί το παιδί να χωρέσει την προσωπικότητα του αλλά ταυτόχρονα να μην μιλάει εκεί που δεν πρέπει, να μιλάει εκεί που πρέπει, να λέει αυτά που πρέπει, προκειμένου να μην μπουν εμπόδια στον δρόμο του και να του αναχαιτήσουν την πορεία του. Όλο αυτό μοιάζει με έναν καταπληκτικό πειραματικό σχέδιο, ωστόσο ξεχνάμε τις παράμετρους που είναι τυχαίες και που έρχονται και μας χαλούν όλη την προσπάθεια μας. Αυτή η τυχαιότητα των παραγόντων σίγουρα είναι η δυσκολία όλου αυτού του εγχειρήματος και χρειάζεται ακριβώς να είναι σκοπός της ζωής σου. Δηλαδή όταν έχεις παιδιά πρέπει να είσαι παρόν, δεν γίνεται να τα αφήσεις εκεί πέρα. Δεν γίνεται να μην αναρωτηθείς, είναι καλά το παιδί μου, είναι ευτυχισμένο, είναι χαρούμενο, είναι καλά ψυχολογικά, πρώτον κύριον και αυτό. Και δεύτερον, είναι καλά εκεί που πάει, κάνει φίλους, είναι κοινωνικό, τα καταφέρνει μέσα στο σχολείο, τα καταφέρνει στις δραστηριότητες του, τι του αρέσει, δεν του αρέσει, τι γίνεται. Σε κάθε φάση ανάπτυξης χρειάζεται να είσαι εκεί. Όταν λοιπόν βλέπουμε έναν παιδί το οποίο είναι κοινωνικό και εξωστρεφές και δημοφιλές και τα λοιπά, εκεί ίσως να χρειαστεί να εστιαστούμε σε άλλους παράγοντες. Και όταν έχουμε έναν παιδί το οποίο είναι εσωστρεφές, λίγο πιο μοναχικό, δεν είναι τόσο κοινωνικό κτλ. Πρέπει να εστιαστούμε σε άλλους παράγοντες. Δηλαδή και οι μεν και οι δε έχουν πάλι θέματα. Δηλαδή δεν είναι αρκετό που είναι το έναν κοινωνικό και εσωστρεφές και το άλλο εσωστρεφές και μοναχικό. Γιατί και τα δύο δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή είναι θέματα προσωπικότητας, αυτά σταθερά στοιχεία προσωπικότητας. Άρα ανάλογα με το παιδί που θα έχεις, το οποίο δεν εξαρτάται μόνο από σένα, εξαρτάται και από τα γονίδια που έχεις εσύ και τα γονίδια που έχεις μέσα σου και δεν ξέρεις από πού κρατούν οι σκούφια τους και τα γονίδια του συζύγου σου, της συζύγου σου και την ιδιοσυγκρασία που θα βγει του παιδιού και τα γονίδια τελικά που θα έχει το παιδί το ίδιο, μπορεί να έχει μια ψυχοπαθολογία που δεν είναι δικό σου θέμα. Και από τους τυχαίους παράγοντες που μπορεί να προκύψουν και από τα γεγονότα ζωής που μπορούν να προκύψουν, τα οποία δεν είσαι σε θέση να τα ελέγξεις, όπως η απώλεια, μια μετακόμιση, μια μετανάστευση, ένα σκύλος που χτυπιέται πάνω στην κελνή πόρτα, ένα σκύλος, ναι, ή ξέρω εγώ μια δυσκολία, μια ασθένεια, οτιδήποτε το οποίο δεν μπορείς να προβλέψεις, το οποίο και αυτόν έχει μια δυναμική, είναι πάνω στη σύσταση της προσωπικότητας του παιδιού σου. Έτσι. Αλλά μην παίρνουμε, γιατί βλέπω πολλούς γονείς οι οποίοι είναι πολύ συνειδητοποιημένοι, οι οποίοι παίρνουν έτσι το βάρος, ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά. Νιώθουν περισσότερη ευθύνη από όσοι τους αναλογούν. Μα δεν είναι από το χέρι σου, δεν είσαι μόνος σου που κάνεις αυτό το παιδί. σίγουρα χρειάζεται, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά με κρίνους. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα εκφράζεις το δημόσιο σου παράπονο γιατί ακόμη δεν έχει βρεθεί κλωνοποίηση. Θα ήθελες να φτιάξεις μια μικρή Αριστονίκη και να είναι, έχει 100% τα δικά σου τα γονιδιά. Εγώ να σου πω, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που γίναν blended τα γονιδιά. Όχι, δεν εκφράζω κανέναν παραπονό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε όχι, δυστυχώς, γιατί κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι μόνοι τους κάναν τα παιδιά, καταλαβες. Για εκείνους το λέω. Ακόμη και αν το παιδί γίνει μεδότη σπέρματος ή μεδότρια νοαρίου, υπάρχουν τα γενετικά στοιχεία που έχει είτε αυτός που δίδει το γενετικό υλικό, τα οποία αναπόφευκτα κληρονομούνται στο παιδί. Δηλαδή, θα έλεγα ότι οι γενετικοί παράγοντες είναι οι τυχαίοι παράγοντες, που δεν μπορούν να περάσουν από το... Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, δηλαδή ακόμη και ένα παιδί το οποίο το έχουμε υιοθετήσει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κληρονομικότητα έχει, όπως και ένα παιδί που το έχουμε γεννήσει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Στην Κύπρο λένε ότι τα παιδιά παίρνουν από 7 γενιές. Δηλαδή, μπορεί το παιδί μας να μην μας μοιάζει καθόλου ούτε στο χαρακτήρα, ούτε στο στυλ της προσωπικότητας, να μην μοιάζει ούτε και στον άλλο γονιό και να μοιάζει σε μια θιά, σε ένα θειό, σε μια γιαγιά, σε ένα παππού, σε ένα προπαππού. Δηλαδή είναι kinder έκπληξη. Ακριβώς kinder που σημαίνει παιδί έκπληξη. Ακριβώς. Είναι kinder έκπληξη πώς θα είναι το γενετικό υλικό ενός παιδιού και οπωσδήποτε υπάρχουν κάποια στοιχεία που δεν μας τα υπερβεί. Σαν για παράδειγμα το παιδί γεννηθεί με μια αναπτυξιακή διαταραχή, δεν μπορείς να την αναιρέσεις την αναπτυξιακή διαταραχή. Όχι. Και αυτή την επηρεάζει πάρα πολύ και το ίδιο το παιδί και σένα και τις συνθήκες και γενικότερα. Αυτό που ρώτησε πολύ συγκεκριμένα η κοπέλα. Λέει, τι λέμε στο παιδί, άμα σε πειράξει κάποιος να πας να το καταγγείλεις στη δασκάλα, να προσπαθείς να το εξηγήσεις μόνος. Είναι ολόκληρη, δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο που λέει το παιδί και γίνεται μαγικά το θαύμα και κλείπει αυτή η κατάσταση. Το παιδί, έχουμε πει ότι όταν το παιδί μας έχει φίλους, είναι πιο δύσκολο να του κάνουν εκφοβισμό. Γιατί έστω και ένας φίλος βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Τώρα, αν το παιδί μας είναι σωστρεφές και μοναχικό και είναι έτσι, φαίνεται ότι είναι ένα παιδί που είναι ντροπαλό, που είναι αποσυρμένο κτλ. Είναι πιο εύκολος στόχος. Άρα, η δουλειά μας δεν είναι να του πούμε τι να λέει, αλλά να το βοηθήσουμε το παιδί που έχει αυτά τα στοιχεία, να το ενδυναμώσουμε μέσω της βοήθειας ενός ειδικού, προκειμένου να είναι πιο στρόγγυλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, ναι, του αρέσει περισσότερο να είναι πιο μόνος του, να διαβάζει ενδεχομένως κτλ. Αλλά πρέπει να του πούμε ότι δεν μπορεί να είσαι πάντα μόνος σου και χρειάζεσαι σίγουρα και τη συμβολή των άλλων. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να είναι τελείως μόνος του. Να είμαι στη φύση μας αυτό το πράγμα. Άρα η δουλειά του γονιού είναι να εντοπίσει τα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία του παιδιού του και να τα βοηθήσει ούτως ώστε να γίνουν λίγο πιο στρογγυλά, λιγότερο αιχμηρά, ούτως ώστε αν προκύψει ο εκφοβισμός ή δυσκολία, να μπορεί να το αντιμετωπίσει, να δυναμώσει δηλαδή το παιδί, να εντοπίσει τη δυσκολία του και να δυναμώσει. Άρα θέλει βοήθεια στην αυτοεκτίμηση του, βοήθεια στη ψυχική του ανθεκτικότητα και βοήθεια στο να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Υπάρχουν παιδιά που το έχουν αυτό, που δεν είναι, που είναι εύκολο για εκείνους να το χειριστούν, γιατί το έχουν, είναι γονίδιον τους, είναι πιο κοινωνικοί, είναι πιο βρίσκουσιν, έχουν μια κοινωνική νοημοσύνη από την κούνια τους και μπορούν εύκολα να διαβάσουν πράγματα στα μάτια των άλλων και να δώσουν έτσι, αυτό που χρειάζεται ο άλλος και να γίνουν πιο φιλικοί, πιο δημοφιλείς. Και υπάρχουν άλλα παιδιά που είναι πιο μονοκόμματα, πιο ακαμπτά και εκείνα χρειάζεται να γίνουν λίγο πιο ευέλικτα. Άρα ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού μας δρούμε, δεν το αφήνουμε... Δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο. Δηλαδή δεν μπορούμε να προλάβουμε τα πάντα. Αφήνουμε και το παιδί μας να πάει στο σχολείο. Και μετά που θα πάει στο σχολείο, αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θα φανεί. Ξέρετε τι θυμάμαι τώρα. Ο γιος της Αριστονίκης είναι στην τρίτη ηλικία. Όταν γνωριστήκαμε την Αριστονίκη μου, ήταν στην πρώτη δημοτικού. Θυμάσαι τη φάση μετά. Καμία σχέση η προσωπικότητα του Λάζαρου τώρα με αυτό που του βγήκε στην πρώτη δημοτικό. Ναι. Δηλαδή είχε πάει ο μικρός στο δημοτικό και ήταν people pleaser. Τάιζε όλους τους άλλους με τα λεφτά του και έμενε νηστικός. Και του συζητούσαμε την Αριστονίκη. Είδες, το εντόπισες. Ναι. Το διαχειριστήκες ως μητέρα και εσύ είχες και το εξτρά πλεονέκτημα ότι είσαι και παιδοψυχολόγος εκτός από κλινική ψυχολόγος. Δηλαδή είπαμε έχει πολλές ειδικότητες η Αριστονίκη. Το συζητούσαμε. Το διαχειριστήκες και τώρα ο Λάζαρος χτύπα ξύλα στην ηλικία των 17 χρόνων. Είναι καμία σχέση με εκείνον το μικρό παιδάκι που δεν ήταν διεκδικητικό. Ναι, καμία σχέση. Και εμφανισιακά και ψυχικά. Δηλαδή είναι ο Λάζαρος, νομίζω ο Τριφωνίδης, ο γιος σου, είναι ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα του πώς όταν εντοπιστεί κάτι μπορεί να αντιμετωπιστεί εκ των υστέρων. Πού μπορούσες εσύ να φανταστείς, να μυριστείς τα νύχια σου ότι θα είχε αυτόν τον χαρακτήρα, θα έβγαζε αυτή τη συμπεριφορά. Την έβγαλε γιατί δεν αντιμετωπίσατε, ναι. Ναι, την έβγαλε γιατί τι έγινε, ήταν η μετάβαση. Το παιδί, ήμασταν στην Ελλάδα, το κοροϊδεύαν ότι μιλάει άλλη γλώσσα όταν ήρθαμε στην Κύπρο. Δεν είχε κανέναν, ούτε φίλον, ούτε γνωστόν, ούτε κανένα. Οπότε τον είχα στοχοποιήσει οι συμμαθητές του τότε, ότι ποιος είναι αυτός που ήρθε ουρανοκατέβατος. Και χρησιμοποίησαν ένα συμβιβαστικό μηχανισμό αμήνας, το να τους δίνει τα λεφτά. Ναι. Έτσι τον δίδαξες πάνω σε αυτό που φάνηκε στην πράξη, έναν υγιή μηχανισμό αμήνας. Ακριβώς. Και εντοπίσαμε ότι υπάρχει έτσι δυσκολία γιατί δέχετουν εκφοβισμό στο σχολείο και στη γειτονιά. Εντοπίσαμε τη δυσκολία, το δουλέψαμε και προχωρήσαμε. Ναι, και ναι. Πλέον δεν έχουμε να φτιάξουμε. Δηλαδή, ας πούμε, έχει έγνοια η μαμά που μας έχει στείλει και την αγάπη μας και στους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και σε αυτήν η μαμά και σε όλες τις μαμάδες, πρωτού πάνε τα παιδιά της στο δημοτικό σχολείο, λέει τι τυχόν θα αντιμετωπίσουν, τι θα γίνει, πώς θα τους οχυρώσω. Δεν είναι μόνο πρόληψη, είμαι παρόν, είμαι παρούσα στο τι συμβαίνει, είμαι ενεργός γονιός, ενεργοποιημένος γονιός, δηλαδή αφουγκράζομαι τα παιδιά, συνεργάζομαι με τους εκπαιδευτικούς, είμαι εμπλεγμένος με υγιή τρόπο στη ζωή του παιδιού μου και βλέπουμε και κάνουμε. Και μερικές φορές είναι και trial and error, είναι δοκιμή και λάθος. Έτσι, δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Τι θα βγάλει ένα παιδί. Ακριβώς. Ναι. Ακόμα και όλα να τα λάβεις υπόψη σου, μπορεί να βγει κάτι από εκεί που δεν το περίμενε. Πάντως εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι όταν ήταν τα παιδιά μου στο δημοτικό σχολείο, με τίποτα δεν φανταζόμουν το πόσο καλά θα εξελίσσονταν μετά εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά και ψυχικά, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμούσα τα παιδιά, αλλά υπήρχαν κάποιες δυσκολίες γιατί και εμείς είχαμε κάνει μετακόμιση, μετακομίσαμε από την Παφό στη Λευκοσία, ήταν το διαζύγιο των γονιών, υπήρχαν δυσκολίες, ρε παιδί μου. Και μπορεί να πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και μπορεί και εμείς να μην είμαστε τέλειοι γονείς. Κάποιες φορές μπορεί να εγώ πέρασα και φάση εγκαταθλίψης και εσύ έχεις ένα σωρό δουλειές. Τώρα τα παιδιά πέρασαν και την πανδημία, ολονών τα παιδιά, όχι μόνο τα δικά μας. Δηλαδή έτσι να μην το παίρνουμε κατάκαρδα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε υπερβολικά για να γίνει κάτι ή ότι δεν διορθώνεται ακόμη και κάτι να μας έχει ξεφύγει, που πολλά θα μας έχουν ξεφύγει, δεν υπάρχει τέλειος γονιός. Η βασική συνειδητοποίηση είναι ότι συνεχώς παιδευόμαστε και εκπαιδευόμαστε, είμαστε ανοιχτοί στην αυτοκριτική γενικότερα, κάνουμε ήδη αυτοκριτική και προσπαθούμε συνέχεια να αφουγκραζόμαστε. Αν έχουμε αυτή τη στάση ζωής και δεν έχουμε τη στάση του θύματος του γονιού και είμαι ο καλύτερος γονιός και εγώ τα έχω δώσει όλα για τα παιδιά μου και τέλος πάντων και αυτήν τη στάση, αν έχουμε αυτήν τη στάση δεν ακούμε, δεν βλέπουμε, δεν αντιλαμβανόμαστε, ακριβώς γιατί είμαστε στη φάση ότι εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, άρα οτιδήποτε δεν προκύψει που θα είναι καλό δεν έχει να κάνει με μένα. Ενώ αν είμαστε στη φάση ότι κάνω ό,τι μπορώ, ναι, αλλά έχω ανοιχτά τα αυτιά μου και τα μάτια μου, ότι μπορεί αυτό που κάνω να μην είναι καλό, γιατί να το κάνω για τους δικούς μου λόγους, ας πούμε. Και ή να είμαι πάρα πολύ φορτικός γονιός, ή να είμαι πολύ επιαιστικός γονιός, ή να είμαι πολύ ελεύθερος γονιός. Στην αλλαγή. Και επίσης, παιδιά, σοβαρά τώρα, έχουμε τόσους καλούς ψυχολόγους. έχουμε τόσους εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους. Δεν θα χάσουμε τίποτα αν η κάθε οικογένεια έχει τον παιδοψυχολόγο της. Όπως έχουμε τον παιδίατρο των παιδιών, έχουμε και τον παιδοψυχολόγο. Πρέπει να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα. Αλλά εγώ προσωπικά ήμουνα πολύ στενοχωρημένη όταν τα παιδιά μου μικρά, που στην περιοχή που ζούσα δεν υπήρχε παιδοψυχολόγος. Όχι γιατί είχα παιδιά προβληματικά και ήθελα να τα πάρω, να τα δουν είναι προβληματικά, γιατί υπάρχει αυτή η προκατάληψη ότι αν πάω το παιδί στον παιδοψυχολόγο σημαίνει ότι είναι προβληματικό. Αλλά ήθελα, ρε παιδί μου, να υπήρχε ένας παιδοψυχολόγος που να έχει το φάκελο των παιδιών μου, να τα γνωρίζει, να κάνουν κάποια τεστ, να έχουν τη βάση τους των ψυχικών ειδικής υγείας που να αναφέρονται σε αυτόν όταν συμβεί κάτι. Και όταν βρήκα, ήμουνα κατευθυνσιασμένη, βρήκα την Αριστονίκη, ναι. Και σας έχω πει και άλλες φορές, του έχει κάνει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στα παιδιά, το οποίο έχω βοηθήσει πάρα πολύ, και ψυχοθεραπεία έχει κάνει σε παλιότερες φάσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα. Και ξέρω τώρα ότι, όχι εγώ πλέον, αυτοί οι ίδιοι, ότι άμα τους συμβεί κάτι, άμα έχουν ένα ζήτημα, θα μιλήσουμε την Αριστονίκη, θα κάνουμε μια έκτακτη συνεδρία, που είναι η ψυχολόγος τους που τους ξέρει εδώ και 10 χρόνια, που ξέρει τις ιστορίες τους, που έχουν τα προσωπικά τους μυστικά μεταξύ τους. Είναι πολύ professional, πολύ επαγγελματίας, δεν μου λέει τίποτα, δεν της λέω τίποτα. Λοιπόν, δεν μιλάω ειδικά για την Αριστονίκη, μιλάω γενικά για το ότι πρέπει τα παιδιά, κατά τη γνώμη μου, να έχουν τον παιδοψυχολόγο τους. Που να το συμβουλεύονται και τα παιδιά αλλά και οι γονείς. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό πράγμα να στείλεις ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο που έκανα δύο ψυχολόγοι που είναι στο YouTube, από το να έχεις το δικό σου παιδοψυχολόγο που να τον γνωρίσεις από τον καιρό που είσαι έγκυος ή από τον καιρό που προετοιμάζεσαι για την υιοθεσία, τον καιρό που προετοιμάζεσαι για τη γονεϊκότητα, και να είναι στοιχείο αναφοράς ο παιδοψυχολόγος για οτιδήποτε συμβεί. Είναι ασφαλιστική δικλίδα. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά. Καλή δύναμη σε μανούλες, μπαμπάδες, παιδάκια, σε όλους.